μαζεύτηκε. Ποια είναι η αλήθεια? Το νομοσχέδιο αυτό δίνει απόλυτη προστασία στην πραγματικότητα καλύτερες συντάξεις και μικρότερες εισφορές για όλους όσοι έχουν εισόδημα, μέσο εργασιακό εισόδημα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, 1000 ευρώ και κάτω. Αυτό δεν φαίνεται πολύ. Ξέρετε όμως πόσοι Έλληνες είναι σε αυτή την κατηγορία? Το 87% των μισθωτών, το 90% των αυτοαπασχολουμένων, το 99% των αγροτών. Για όλους αυτούς εμείς δίνουμε καλύτερη προστασία. Όχι εσείς. Και το σημαντικότερο, προσέξτε να το πω και αυτό. Όχι, ισχύει απολύτως, θα ακούσω την ερώτησή σας. Να τελειώσω όμως την εισαγωγική μου τοποθέτηση. Και αντιμετωπίζουμε και τη βιωσιμότητα του συστήματος πώς? Εξαφανίζοντας την αιτία των ελλειμμάτων, που ποια ήταν? Πλήρης αναντιστοιχία εισφορών και παροχών, ακριβώς γιατί το παλιό πελατειακό σύστημα, το παλιό σύστημα της πατρονίας και του παλαιοκομματισμού έδινε. Όχι παντού. Η μεγάλη πλειοψηφία ο λαός δεν έπαιρνε, αλλά εκεί που ήθελε να δώσει, έδινε και διατάρασε πλήρως την ισορροπία του συστήματος. Αυτό, και από την άλλη μεριά, η πλήρης καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων ήταν η βασική αιτία για την κατάρρευση των ελλειμμάτων. Εμείς αποκαθιστούμε κανόνες ισονομίας, ίδιοι για όλους, ίδιο ποστό εισφορών, ίδιοι κανόνες για τον υπολογισμό της σύνταξης και εισάγουμε τον κανόνα της κοινωνικής δικαιοσύνης μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε τους φτωχότερους και τους πιο αδύναμους. Κύριε Υπουργέ, με την εθνική σύνταξη και με τους αγρότες, υπολογίζοντας εκεί την ελάχιστη ασφαλιστική τους υποχρέωση, στο 70% του μισθού του ανειδίκη αυτοεργάτη, ενώ για όλους τους άλλους το ποσό με το οποίο υπολογίζουμε ότι είναι το ελάχιστο εισόδημά τους είναι ακριβώς αυτό. Ο μισθός των ανειδίκη. Βέβαια, τους πόρους για να βοηθήσετε τους οικονομικά αδύναμους δεν τους βρήκατε. Ούτε από τη φοροδιαφυγή, ούτε από την εισφοροδιαφυγή. Ξέρετε που τους βρήκατε? Χαρακτηρίζεται πλούσιο αυτόν που έχει 12.000 εισόδημα και πάνω το χρόνο. Δηλαδή αυτόν που έχει 13-14. Ένα το κρατούμενο. Όχι, και ο συνδυασμός. Ένα. Για το πρώτο κρατούμενο πρώτα. Αυτή την κατάσταση που περιγράφεται, τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, που πράγματι να θεωρείται ότι ανήκει στο ανώτατο 10% αυτό που έχει εισόδημα 1000 ευρώ και πάνω, δεν τη δημιουργήσαμε εμείς, την παραλάβαμε. Δεν έχει σημασία. Γι' αυτό να ρωτήσετε. Όχι, γιατί εμείς πάμε να την αντιμετωπίσουμε. Έτσι είναι. Όχι, προσέξτε κάτι, το επιχείρημά μου είναι άλλο. Ελαφρύνοντας τα ελλείμματα, δίνουμε τη δυνατότητα στην οικονομία να ξαναξεκινήσει και μέσω της ανάπτυξης, ακριβώς επειδή έχουμε συντάξεις συνδεδεμένες με την ανάπτυξη, συντάξεις με ρήτρα ανάπτυξης, να μεγαλώσουν και αυτές οι συντάξεις. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι κάνετε με το φορολογικό? Αυτοί που έχουν πρέπει να πληρώσουν. Αυτοί που έχουν εισόδημα πάνω από 30-40.000 ευρώ, έχουν πολλές φορές άνθρωποι σαν και εμένα, πρέπει να προβαληθούν περισσότερο. Δεν πληρώνει μόνο αυτός, κύριε Υπουργέ. Ο συνδυασμός φορολογικού και ασφαλιστικού φύγει τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το ισχυρίζεστε αυτό. Είναι ακριβώς το αντίστροφο. Δεν πρόκειται να μπω στη συζήτηση αριθμών, γιατί δεν πρόκειται να την υπάρξει. Πρέπει να μπείτε όμως για να γίνετε πιστικός. Όχι. Έχω δώσει τα νούμερα χθες. Και μάλιστα εντυπωσιαζόμουν πως σε νούμερα που τα έχουμε δώσει, να ήδη άκουσα πριν λίγο τον κύριο Κεκέρογλου να μιλάει για ελάχιστη εθνική σύνταξη 486 ευρώ, ενώ ξέρει ότι με 15 ημερομίσθια ανειδίκη αυτοεργάτη υπολογίζεται η σύνταξη και αυτό σήμερα είναι 393 ευρώ. Τέτοιες αλχημίες άκουγα και χθες. Αλλά ακριβώς επειδή αυτά τα νούμερα δεν είναι στον έλεγχο του τηλεθεατή και δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει, σας λέω ευθέως αυτό που οποιοδήποτε νυφάλιος αναγνώστης θα δει, ότι για τις 12.000 ευρώ και κάτω δεν υπάρχει Έλληνας που να βλάπτεται και ότι αυτή είναι το 90% του. Και αυτό σας είπα και εγώ και με 13. Αυτό. Γιατί δεν υπάρχει? Στις 13.000, στις 14.000 θεωρείται πλούσιος κάποιος. Γιατί είπα, αν το δούμε στον ιδιωτικό πλούσιος, τομέα. Είπα το ανάποδο, αλλά αυτή είναι το 90% του λαού, σας λέω. Δεν πρέπει να κάνουμε μέτρα που να κοιτάζουν το 90% του λαού. Εσείς έχετε πει ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Εγώ το έχω πει. Σωστά. Άρα από τη μείωση του αφορολόγητου θα υποστούν μειώσεις και αυτοί που έχουν κάτω από 12 χιλιάρικα. Πρέπει να έχει τρία παιδιά. Εσείς προηγουμένως, όποιος έχει δύο παιδιά είναι περίπου στα ίδια με το παλαιό σύστημα. Ναι, αλλά επομένως, δεν έχει πλέον προστατευόμενα. Επομένως, αυτή είναι η διαφορά. Κοιτάξτε, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έτσι, δεν έχει παιδιά τα οποία είναι κάτω από 24 ή προστατευόμενα. Έτσι. Ο συνταξιούχος, τα 2.700.000,
τα παιδιά τους, τους έχουν κάνει εγγόνια. Έχουν και εγγόνια. Ωραία, άρα ωραία, όλοι ωραία, αυτοί ωραία, λοιπόν... Ωραία, 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 το δέχομαι αυτό το επιχείρημα. Πώς όμως καταλήγετε σε τέτοια γενικότητα συμπεράσματα ότι όλοι βλάπτονται? Οι δεν είπα ότι όλοι βλάπτονται. Δεν είπα ότι όλοι βλάπτονται. Οι αγρότες είχαν στο παρελθόν αφορολόγητο. Εγώ δεν δίνω ακριβώς... μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Θα σας παρακαλούσα παρόλα αυτά, μολονότι έχετε δίκιο ότι το ασφαλιστικό και το φορολογικό συγκοινωνούν, να δεχτώ ερωτήσεις κυρίως για το ασφαλιστικό. Βεβαίως, βεβαίως. Και να φωνάξετε έναν υπουργό, τον οικονομικό, να σας τα πει. Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε, επειδή είναι σε συνδυασμό, επειδή και εγώ το λέω. Μαζί είσαστε. Μαζί είσαστε. Μαζί ήμασταν και μαζί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με τον Υπουργό Οικονομικών και τους αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών το 90% του ελληνικού λαού. Τι είπε όμως ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος παρουσία σας, και το κλείνω για το οικονομικό, για το φορολογικό. Ότι για μας κόκκινη γραμμή είναι τα 9%, κύριε Υπουργέ. Και εγώ, επειδή σας γνωρίζω προσωπικά και εσάς, γνωρίζω προσωπικά και τον Ευκλήδη τον Τσακαλώτο, πίστευα ότι θα τηρήσει αυτή τη δέσμευσή του. Και προχτές το βράδυ με τροπολογία της τελευταίας στιγμής το 9% φέρνει το 9% έγινε 8.600. 8.636. Εκεί χάνετε την αξιοπιστία σας. Όχι, ακούστε, είναι κειμενόμενο όπως ξέρετε το αφορολόγητο. Είναι 9% για όποιον έχει τρία παιδιά. Ξεχάσατε μέσα σε 10. Μόνο ότι ο κύριος Τσακαλώτος πέτυχε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης να έχει παραιτηθεί. Εγώ σας λέω όχι μόνο δεν πρέπει να παραιτηθεί. Όχι, εγώ δεν είπα να παραιτηθεί. Να γνωρίσουμε. Αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Με τον δυνατό τρόπο. Αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία περί παραιτήσεων. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σε ένα υπουργό να του πω. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για το σχέδιο. Εκείνο είχε πει ότι θα παραιτηθεί. Εκείνο είχε πει. Αλλά κύριε Υπουργέ, να επανέλθουμε στο ασφαλιστικό. Εκείνο το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει στον κόσμο είναι πώς θα διαμορφώνεται ο συντάξιμος μισθός. Θα λαμβάνετε υπόψη οι μισθολογικές απολαβές από το 2002 και μετά, και κάθε χρόνο θα προστίθεται και ένας χρόνος. Είναι έτσι δεν είναι? Είναι έτσι. Πρώτα να πω ότι αυτό το ότι θα υπολογίζεται στο σύνολο του εργασιακού βίου οι συντάξιμες αποδοχές είναι η ρύθμιση που παραλάβαμε, σωστή ρύθμιση του νόμου 3863 του 10 και του 3865 του 10, των νόμων δηλαδή Λοβέρδου Κουτρουμάνη. Με μεταβατικές περιόδους βέβαια ο πρώτος. Εμείς επειδή δεν θέλουμε να στέλνουμε το λογαριασμό μόνο σε μια κατηγορία Ελλήνων, την επεκτείναμε παντού. Άρα στο σύνολο του εργασιακού βίου είναι η πρόβλεψη του νόμου. Επειδή όμως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία λόγω της κακής οργάνωσης του μηχανογραφικού συστήματος των ταμείων που παραλάβαμε, έχουμε ορίσει σαν ημερομηνία τομή, γραμμή, το 2002. Ξέρετε κάτι, με ισοπεδωμένες όμως τις εργασιακές σχέσεις. Με μισθούς οι οποίοι κυμαίνονται στα 300 και 400 ευρώ. Με παραβίαση ακόμα και εκείνων των λίγων διατάξεων που στηρίζουν τον εργαζόμενο. Έχετε την αίσθηση εσείς ότι ο συντάξιμος μισθός θα είναι μεγάλος, θα είναι πάρα πολύ μικρός, κύριε Υπουργέ? Κύριε Παπαδάκη, ακριβώς εκεί είναι το στοίχημα. Αυτή την κατάσταση στοχοποίησης και απορρίθμισης που παραλάβαμε να τη βελτιώσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε το μισθό στα 300 και τα 500. Από εκεί όμως. Δεν ξεκινήσατε από εκεί. Όχι, το ανάποδο. Ξεκινήσαμε από εκεί και γι' αυτό το λόγο προβλέψαμε την Εθνική Σύνταξη στο 60% του διάμεσου εισοδήματος ως βάση. Και εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε και επειδή θέλαμε να πάρουν σύνταξη και αυτοί που δουλεύουν σε ατυπικές μορφές εργασίας, με τα μπλοκάκια, οι ντελιβεράδες, γι' αυτό προβλέψαμε ένα σύστημα που κοιτάζει και όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν. Ισοπεδώνεται φορολογικά όμως, κύριε Υπουργέ, τους μπλοκάκιδες. Τους τα δίνετε από τη μία πλευρά, τους τα παίρνετε από την άλλη. Το μπλοκάκι δεν θα φορολογείται, δεν θα δίνει μάλλον ασφαλιστική εισφορά στο 20% όπως κάθε άλλος ελεύθερος επαγγελματίας. Φορολογικά δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 60%. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Περιμένουμε με υπουργική απόφαση αν διευκρινιστεί το νομοσχέδιο. Δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Είναι στο νόμο. Είναι στο νόμο. Αν αθροίζεται με κάποιο μισθό κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Α, μισό λεπτάκι. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Κάθε πηγή εισοδήματος από εργασία θα αποδίδει εισφορές 20%. Άρα κάποιος που είναι μισθωτός, έχει ένα μισθό και έχει και ταυτόχρονα δραστηριότητα ελεύθερο επαγγελματία, θα αθροίζουμε το πραγματικό του εισόδημα από τις δύο πηγές και θα υπολογίζουμε εισφορά 20%. Γιατί αυτό είναι το τίμιο πράγμα. Δεν πρέπει μόνο οι μισθωτοί στο να φέρουν το βάρος του ασφαλιστικού συστήματος. Στο μπλοκάκι υπάρχει άλλος υπολογισμός. Δηλαδή μπερδεύεται εκεί το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Όποιος είναι μισθωτός ή μπλοκάκι που υποκρύπτει μισθωτή εργασία, εκεί το 20% παραμένει όπως όλο τον κόσμο, απλώς αναλύεται σε 13,5% για τον εργοδότη, σε 6,5% για τον εργαζόμενο, ακριβώς γιατί είναι μισθωτή εργασία. Κύριε Υπουργέ, καταργείτε το ΕΚΑΣ, όχι εσείς το καταργείτε, καταργείτε με νομοθετική και λέτε ότι θα αντικατασταθεί από την Εθνική Σύνταξη. Είναι μύθος, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε.
Εγώ, ένα παράδειγμα και θέλω να μου απαντήσετε όμως αυτό. Εγώ έχω μεγαλύτερη σύνταξη και δεν παίρνω ΕΚΑΣ. Ο Σιωμόπουλος, είμαστε και δύο συνταξιούχοι. Ο Σιωμόπουλος έχει μικρή σύνταξη και παίρνει ΕΚΑΣ. Έτσι, λοιπόν, θα έπαιρνε ΕΚΑΣ. 384 θα πάρω εγώ εθνική σύνταξη, 384 θα πάρει ο Σιωμόπουλος. Πού φαίνεται το ΕΚΑΣ μέσα στην εθνική σύνταξη? Ο ισχυρισμός μου ότι η εθνική σύνταξη αντικαθιστά το ΕΚΑΣ αναφέρεται στο μέλλον και το ποιο είναι το καταλληλότερο τρόπο να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και ο κοινωνικό αποκλεισμό των ηλικιωμένων. Ναι, αλλά αυτό θα χάσει. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Θα χάσει τα 100, τα 150 το μήνα. Το λογιστήριο του κράτους, θα γλιτώσουμε 900 εκατομμύρια. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε, ακούστε. Αυτά είναι 900 εκατομμύρια σε βάθο τριετία. Είναι 900 εκατομμύρια, πράγματι. Ακούστε. Το ΕΚΑΣ συμφωνήθηκε να καταργηθεί τον Ιούλιο, τον Αύγουστο μάλλον του περασμένου χρόνου, με ψήφους του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Και δέσμευση δική σας ότι θα την κατασταθεί. Και δική μας. Και δική μας. Με δέσμευση όμως από τη δική σας πλευρά ότι θα την κατασταθεί. Με άλλο επίδομα. Η αντικατάσταση λοιπόν είναι για τους νυν συνταξιούχους και για τους μελλοντικούς, μέσω από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ως προς το μηχανισμό υποστήριξης του εισοδήματος μέσω της εθνικής σύνταξης. Θα πάρουν δηλαδή ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επιτρέψτε μου. Θα πάρουν ελάχιστο εγγυημένο. Να βγάλουμε και κάποια είδηση. Αφήνω να ολοκληρώσω. Ακριβώς επειδή το σύστημά μας ΔΕΠ δίνει πολύ υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης στις χαμηλές συντάξεις, πολλοί από αυτές που παίρνουν σήμερα, για τους σημερινούς συνταξιούχους μιλάω, ΕΚΑΣ, θα δουν τις πραγματικές τους συντάξεις να αυξάνουν από το 2018 και μετά, όταν πρόκειται να εφαρμόσουμε την. Με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε ανάπτυξη. Με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε υψηφιότητα. Όχι, 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 δεν λέω αυτό. Και πού θα βρείτε τα λεφτά? Μισό λεπτάκι. Ακριβώς το έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό. Λέμε λοιπόν ότι όσοι έχουν περισσότερες. Με την προσωπική διαφορά τι προβλέπουμε? Όσο οι συντάξεις είναι μεγαλύτερες από τις μελλοντικές, αυτοί κρατούν την προσωπική διαφορά αιωνίως, μέχρι ότου οι νέες συντάξεις φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει όμως, όχι, ακούστε με τώρα, μέχρι στιγμής μου έχετε πει τι θα γίνει το 2018. Έχουμε 2016, 2017, 2018. Είναι αναλυτικό. Αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν έμφυα. Αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν φόρους. Μην μου λέτε για τη φορολογία ότι δεν θα πληρώσουν. Πόσο σας την πω. Σας λέω το εξής. Άμα δεν μπορούν να ζήσουν. Που παίρνει ΕΚΑΣ, ο χαμηλός συνταξιούχος. Τι θα τους πούμε. Παίρνει ΕΚΑΣ. Αναστέλλε τη ζωή σου μέχρι το 18. Ο χαμηλός συνταξιούχος που παίρνει ΕΚΑΣ θα δει αυτή τη χαμηλή σύνταξη να ανεβαίνει το 2018, ακριβώς γιατί τα ποσοστά αναπλήρωσής μας σε συνδυασμό με την εθνική σύνταξη. Μην μας πείτε πάλι όμως για αυτά πάτες, κύριε Υπουργέ. Μην μας πείτε. Εγώ εκτίμησα την ειλικρίνεια του Πρωθυπουργού χτες, που είπε ότι ξέρετε κάτι, ψέματα δεν λέγαμε, αυτά πάτες είχαμε. Μην μου πείτε μετά από 3 χρόνια κι εσείς ότι, Γιώργο μου, εγώ δεν σου είπα ψέματα, αυταπάτες είχα. Δεν πρόκειται γιατί πια ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ζήσει με αυταπάτες. Δεν πρόκειται για αυταπάτες, κύριε Παδάκη. Ήταν ρητορικό σχήμα του Πρωθυπουργού. Μπορεί να ήμασταν υπεραισιόδοξοι. Ξέρω ρητορικό σχήμα ήταν έτσι. Εγώ το άκουσα σαν. Σκληρή μάχη δώσαμε. Σαν όσο καλύτερο αποτέλεσμα φέραμε, αλλά τουλάχιστον το παλέψαμε και το ματώσαμε. Γιατί διαφορετικό. Και αυτή είναι η βασική διαφορά, αν θέλετε. Πάντως και η αυτοκριτική για τους αριστερούς είναι προτέρημα, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε. Είναι πάντοτε ειλικρίνεια προτέρημα και το θεωρώ και εγώ τη βασική αιρετή στο πολιτικό. Αλλά κοιτάξτε, εμείς περάσαμε ένα νόμο που γράφτηκε, όπως έχω πει πολλές φορές, στα ελληνικά. Δεν μας ήρθε μεταφρασμένος απ' έξω και γι' αυτό ήταν αποτέλεσμα τέτοιας διαπραγμάτευσης, τέτοιας έντασης και τέτοιας έκτασης. Αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο πετύχαμε και πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τους προηγούμενους. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε για να δώσω και την ευκαιρία μετά τις διαφημίσεις να απαντήσουν. Εδώ είναι, δεν κράταγα τον Κεκέρογλου. Όχι, μια διόρθωση. Ήτανε 486, είπα, ήταν. 486. Ναι, ο κατώτερη βασική. Κύριε Κεκέρογλου, απλώς λέω το εξής. Θα συμφωνήσετε ότι η ελάχιστη σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα 15 ημερομίσια. Ναι, τώρα είναι 392. Τώρα είναι 392. 393 είναι. Αυτό βρήκαμε. Ναι, από του κυρίου Χαϊκάλη την απόφαση. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, αλλά ήταν 486. Η ημερομίσθια τα δίνηκα ευδοργάτη. Ήταν 486. Με το δικό σας νόμο. 486. Δισεκατομμύρια αφαιρέσατε από τους μισθωτούς. 486, ρε Κατουγάλη. 486 ήταν. Γιατί ήταν 486 όταν ήταν 492. Η οικονομία εκεί που ήταν. Ναι, και ακριβώς για τον λόγο φτάσατε εκεί που είσαστε, κύριε Κεκέρογλου. Αλλιώς ήταν κυβέρνηση. Καλά, εντάξει, το λάθος του Αυγούστου δεν το ξανακάνουμε. Να ευχαριστήσουμε σε όλους.